Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είστε, πώς νιώθετε? Μια χαρά νιώθουμε, παρόλο που ο καιρός χειροτερεύει και παρόλο που μερικά νέα είναι δυσάρεστα. Δυσάρεστα είναι αρκετά νέα, αλλά εδώ είμαστε όρθιοι και κόντρα σε όλα, δεν έχουμε ανάγκη. Σωστά, έχετε δίκιο. Ναι. Κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι έχουμε διάφορα προβλήματα με το νερό, βλέπουμε ότι το κράτος θέλει να το ιδιωτικοποιήσει και αρχίζουμε και ανησυχούμε. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω ότι το ακροατήριο του Focus FM θεωρώ ότι είναι μπερδεμένο με το τι ακριβώς συμβαίνει με το νερό και γι' αυτό είμαστε μαζί στον αέρα για να μπορέσετε εσείς που είστε ειδικός να μας εξηγήσετε λίγο κάποια πράγματα. Τι γίνεται με την ποιότητα του νερού? Ναι, είναι βέβαια πολύ μεγάλο το θέμα αυτό που θίγεται και όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των εταιριών παροχής νερού, όσον αφορά και στην ποιότητα του νερού. Βέβαια, εδώ και άμεσα μας ενδιαφέρει το θέμα της ποιότητας του νερού, γιατί η ιδιωτικοποίηση είναι κάτι που θα χρειαστεί άλλη εκπομπή να το καλύψουμε, επίσης πολύ μεγάλο. Κανένα θέμα, πρόβλημα, ιδιαίτερα... ναι. Πάμε σήμερα για την ποιότητα και το αφήνουμε για άλλη φορά το ιδιωτικό. Ακριβώς. Ιδιαίτερα τομέα. Μετά την τελευταία ψήφιση του νομοσχεδίου σχετικά με τη, ρύθμιση, με τη ρυθμιστική αρχή για το νερό και τα απόβλητα. Σχετικά με την ποιότητα του νερού, λοιπόν, αυτά που μας λένε τα τελευταία νέα είναι ότι πρόσφατα σε δύο περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Λυτή και στο Μελισσοχώρι, έχουν μετρηθεί τιμές συγκέντρωσης σε νητρικά που είναι πάρα πολύ ψηλές. Έχω μπροστά μου την έρευνα από 3η 22 Νοεμβρίου του 2022, στην οποία τα μιλιγκράμμα ανά λίτρο είναι υπερβολικά πολλά. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι δεν πρόκειται για μία έρευνα ιδιώτη ή οτιδήποτε. Είναι για στοιχεία τα οποία είναι ανεβασμένα στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΑ και είναι προσβάσιμα από όλους, είναι ελεύθερα. Και η ΕΔΕΙΑ είναι η Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης και Αποχέτευσης όλης της Ελλάδας. Μπορεί κάποιος λοιπόν να πάει εκεί και να δει τα δεδομένα για το πόσιμο νερό για οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Τα δεδομένα που δίνονται και ανεβάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα από τις επιμέρους ΔΕΙΑ. Τώρα, για τη συγκεκριμένη περιοχή, τα όρια, οι ποσότητες συγκεντρώσεις που έχουν μετρηθεί και που είναι ανεβασμένες, όπως είπαμε, σε αυτήν την ιστοσελίδα, είναι 113 και 74 μιλιγράμμ στο λίτρο. Δηλαδή, είναι συγκεντρώσεις που ξεπερνούν το όριο των 50 μιλιγραμμαρίων στο λίτρο. Αυτό το όριο είναι ένα όριο που δεν έχουμε θέσει εμείς ως Ελλάδα, είναι ένα όριο που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο βέβαια έχει προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία. Και είναι ένα όριο το οποίο ισχύει από πολλά χρόνια και μάλιστα στην τελευταία νομοθεσία για το πόσιμο νερό, οδηγία για το πόσιμο νερό, την 2184 του 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επίσης διατηρηθεί η ίδια τιμή, τα 50 μιλιγραμμάρια στο λίτρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια τιμή που είναι υπερβολικά ψηλή, γιατί η παρουσία των νητρικών σημαίνει πολλά προβλήματα στην υγεία, με το κυριότερο πρόβλημα που είναι ένα είδος ασφυξίας που παθαίνει ο οργανισμός και ιδιαίτερα οι πιο ευαίσθητοι οργανισμοί, δηλαδή τα παιδιά, τα βρέφη, όταν πίνουν νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε νητρικά, επειδή δυσκολεύεται να μεταφερθεί το οξυγόνο στο αίμα κατά κάποιο τρόπο. Μου λέτε δηλαδή με λίγα λόγια ότι έχουμε έναν σοβαρό κίνδυνο άμα δεν είναι ενημερωμένοι οι κάτοικοι για το τι νερό πάνε να πιούνε? Σωστά. Πάμε λοιπόν, καταρχάς βλέποντας στην ιστοσελίδα και στις ανακοινώσεις της ΔΕΙΑ Ωραιοκάστρου, παρατηρεί κανείς ότι υπάρχει μία οδηγία προς τους καταναλωτές να αποφεύγουν τη χρήση αυτού του νερού και επομένως αυτή είναι η πρώτη κίνηση, θα έλεγε κανείς, που κάνει άμεσα προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω προβλήματα. Το επόμενο βέβαια θέμα είναι να δούμε τι κάνουμε, γιατί αυτή είναι μια κατάσταση που ενδεχομένως να συνεχιστεί, ενδεχομένως να εμφανιστεί, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, και σε άλλες περιοχές ή και σε άλλες, και σε άλλα δείγματα. Και άρα λοιπόν θέλει κανείς να δει εάν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Εδώ λοιπόν θέλει μια συντονισμένη δράση. Δηλαδή αφενός η ΔΕΙΑ, αφετέρου και ο οργανισμός ομπρέλα, δηλαδή η περιφέρεια κατά κάποιο τρόπο, θα πρέπει να διερευνήσουν μαζί, να δούνε πού οφείλεται αυτό. Οφείλεται στην παρουσία, ξέρουμε τα νητρικά από πού μπορεί να προέρχονται.
είτε παρουσία αγροτικών δραστηριοτήτων, είτε παρουσία δηλαδή χρήση λιπασμάτων κτλ., είτε και από κάποιες κατηγορίες αποβλήτων, κυρίως ζωικά αποβλήτα. Όπως και να έχει όμως, επειδή αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι εντοπισμένο σε ένα σημείο, δεν μπορώ να πω ότι τα νητρικά, επειδή μετρηθήκαν σε ένα σημείο δειγματοληψίας, είναι μόνο σε αυτή την περιοχή. Μπορεί να είναι πολύ ευρύτερο, που ξεφεύγει από τα όρια της ίδιας της ΔΕΗΑ. Γι' αυτό και ανέφερα ότι θα πρέπει να γίνει συντονισμένη δράση από την περιφέρεια με όλους όσους αυτούς τους φορείς ενδεχόμενα θα εμπλέκονται σε μια ευρύτερη περιοχή, σε όλη τη λεκάνη της Μυγδονίας παραδείγματος χάρη, για να δουν από πού μπορεί να προέρχεται αυτό και να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι η πρόληψη, δηλαδή να μειώσουμε τις πηγές της ρύπανσης. Ναι. Αυτό είναι και προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αυτό που ανέφερα πριν, την 2184 του 2020, που είναι πολύ πρόσφατη, έχει ακριβώς αυτή την ίδια λογική. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να μετράμε παραμέτρους πάρα πολλές, οι οποίες ξέρουμε ότι δεν θα εμφανιστούν ποτέ. Αλλά έχει νόημα και η προσέγγιση που πρέπει να γίνεται μέχρι από εδώ και πέρα είναι προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο που μπορεί να εμφανίσουν στην ποιότητα του νερού κάποια συστατικά. Δηλαδή, εκτιμούμε από πού παίρνουμε νερό. Ποιες είναι οι πιθανότητες να εμφανιστούν κάποιες ουσίες, όπως στην προκειμένη περίπτωση νητρικά, και κάνουμε συνεχείς μετρήσεις, ακόμα και πιο συχνές σε ορισμένες περιπτώσεις από αυτές που προβλέπονται, και προσπαθούμε να μειώσουμε τους αντίστοιχους κινδύνους. Είναι μια πολύ καλή προσέγγιση αυτή, η οποία βέβαια προϋποθέτει, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη δουλειά από τη μεριά και των ΔΕΗΑ και των φορέων που τους επιβλέπουν. Ωραία, μπορούμε να αποτρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση με φίλτρα? Με φίλτρα βεβαίως μπορούν να αποτραπούν, με φίλτρα που θα μπορούν να εγκατασταθούν είτε στο σπίτι από τους ιδιώτες. Φυσικά είτε... προσωπικά έξοδα είναι όλα αυτά, το γνωρίζουμε. Ναι, ναι, φυσικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εφόσον έχουν εμφανιστεί σε συγκεκριμένα δύο δείγματα, σε συγκεκριμένες δηλαδή περιοχές, είτε θα πρέπει ο Δήμος, η ΔΕΙΑ δηλαδή, να εγκαταστήσει κάποια φίλτρα για να μπορέσει να μειώσει τη συγκέντρωσή του στα αποδεκτά όρια, είτε μετά να πάει στις επιμέρους καταναλώσεις, δηλαδή στον καταναλωτή. Το λογικό βέβαια είναι ότι επειδή ο Δήμος, η ΔΕΙΑ είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για το πόσιμο νερό, η ΔΕΙΑ να φροντίσει και για αυτή την κάλυψη των δαπάνων. Σωθήκαμε, κύριε καθηγητά, λοιπόν. Αν περιμένουμε από αυτούς. Λοιπόν, έκατσα και έψαζα στο ελληνικό δίκαιο. Υπάρχει μια οδηγία στο ΦΕΚ 3282Β19/9/2017, η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 9883 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία του 2015-1787. Συγκεκριμένα, η οδηγία αυτή ορίζει 48 παραμέτρους που πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν τακτικά τα κράτη-μέλη. Οι παράμετροι αυτοί αναλύονται σε τρεις κατηγορίες: μικροβιολογικές παράμετροι, χημικές παράμετροι, ενδεικτικές παράμετροι. Πού θέλω να καταλήξω? Για την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων, παραμέτρων, παρακολούθησης, οι υπεύθυνοι ίδρευσης υποχρεούνται στη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων. Η συχνότητα αυτών των ελέγχων εξαρτάται από την παρεχόμενη ποσότητα πόσιμου νερού. Ωστόσο, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών σπάνια δημοσιοποιούνται ή αναρτώνται στο διαδίκτυο, γεγονός που καθιστά όλη αυτή την κατάσταση μη λειτουργική στο να ενημερωθεί ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει με το νερό στην περιοχή που κατοικεί. Σωστά, έχετε δίκιο. Αυτή ήταν η προηγούμενη οδηγία που ίσχυε και η οποία όμως έχει αντικατασταθεί από την καινούργια, την 2184 του 2020. Οπότε τώρα τι ισχύει ακριβώς, γιατί ο μέσος ακροατής, ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να ακολουθήσει τόσο ενεργά όλο αυτό που κάνουμε εμείς. Σωστά, σωστά. Ισχύει, κοιτάξτε, αυτή η καινούργια οδηγία πραγματικά είναι πολύ καλή. Ήδη ισχύει στα κράτη-μέλη από το 2021. Και πρώτον, προβλέπει την δημόσια ενημέρωση και την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες. Ναι, αλλά κάθε πότε θα γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, να το πω? Και εδώ έρχεται αυτό που ανέφερα και προηγουμένως. Οι έλεγχοι γίνονται με μια ελάχιστη συχνότητα που εξαρτάται από την παροχή. Όσο πιο μεγάλη είναι η παροχή, τόσο πιο συχνή έλεγχοι γίνονται αυτών των παραμέτρων. Αλλά σε περίπτωση, με βάση αυτό που σας έλεγα, το σχέδιο ασφάλειας του νερού, εάν σε περίπτωση υποπτευόμαστε ότι μπορεί κάποιες ουσίες να βρεθούν, η συχνότητα αυτή δειγματοληψίας θα πρέπει να αυξηθεί.
Βέβαια, και εγώ, αυτό πιστεύω, ότι πρέπει πιο συχνά να κάνουν ελέγχους, πιο συχνά να ενημερώνουν τον κόσμο. Γιατί από ό,τι φαίνεται, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την υγεία μας, άμα ο άνθρωπος δεν ξέρει και πίνει και κάνει μπάνιο και μαγειρεύει με αυτό το νερό. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ θα έλεγα, η προτροπή είναι να εφαρμοστεί πλήρως αυτή η οδηγία. Να εναρμονιστεί πλήρως η οδηγία αυτή από τις ΔΕΙΑ. Να αρμοστεί και στο ελληνικό δίκαιο, αλλά και να εφαρμοστεί. Θα σας πάω κάπου αλλού, κύριε καθηγητά. Έχουμε δύο επιλογές. Επειδή οι περισσότεροι, που ας πούμε κάτοικοι του Ρεοκάστρου που, ή του Μελισσοχωρίου, όπως αναφέραμε με τη σχετική έρευνα, δεν μπορούν να πιούν νερό από τη βρύση τους, πάνε στο πλαστικό νερό, πάνε στο εμφιαλωμένο νερό. Τι είναι καλύτερο, το νερό βρύσης ή το πλαστικό νερό? Η δική μου άποψη είναι το νερό βρύσης. Το νερό βρύσης με φίλτρο. Με φίλτρο. Από το πλαστικό. Εγώ πιστεύω ότι το νερό βρύσης, βέβαια εξαρτάται από την περιοχή που θα είμαστε. Γιατί αν είμαστε τώρα στην περιοχή που έχουμε αυτά τα δύο δείγματα, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει φίλτρο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το νερό βρύσης είναι πιο θρεπτικό και πιο εύγευστο από τα εμφιαλωμένα νερά. Πέρα όμως από αυτά που μπορεί κανείς να πει ότι είναι υποκειμενική άποψη, δεν θέλω να κατηγορήσω κάποια εμφιαλωμένα νερά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα εμφιαλωμένα νερά, πέρα από το κόστος, είναι η περιβαλλοντική επιβάρηση που οφείλεται στην πλαστική συσκευασία. Υπάρχουν κάποιες φήμες, δεν ξέρω αν ισχύουν, εσείς είστε ο ειδικός, για το τερεφθαλικό πολυεθυλένιο, δεν μπορώ και να το πω. Το οποίο είναι μια χημική ουσία, από ό,τι έχω καταλάβει, που βγάζει το πλαστικό μέσα στο νερό όσο είναι εμφιαλωμένο. Κοιτάξτε, οι περισσότερες από αυτές τις συσκευασίες είναι αδρανοποιημένες. Ενδεχόμενα μπορούμε να βρούμε κάποια υπολείμματα, αλλά αυτό εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και από τον τρόπο που έχει γίνει η συντήρηση. Τι θέλω να πω, αν ας πούμε έχουμε τα νερά, τα εμφιαλωμένα, σε ένα σημείο που τα βλέπει ο ήλιος έτσι, που ζεσταίνονται κτλ. Εκεί περιμένουμε να βρούμε κάποια υπολείμματα από ό,τι αν γίνει καλύτερα η συντήρηση. Έτσι λοιπόν, αυτό δεν το ξέρει κάποιος. Έτσι. Αλλά όπως σας είπα, και η μεγαλύτερη νομίζω επίπτωση είναι από την πλαστική συσκευασία. Γιατί το άλλο, δηλαδή το να βρούμε κάποια υπολείμματα, πραγματικά θέλει πολύ μεγαλύτερη μελέτη για να διατυπώσει κάποιος μια σαφή άποψη ότι ξέρετε, ναι, υπάρχουν αυτά τα υπολείμματα. Υπάρχουν ορισμένες μελέτες που έχουν βρει, εξαρτάται τώρα σε κάθε περίπτωση πώς έχει διατηρηθεί, πώς έχει αποθηκευτεί κτλ. Ωστόσο, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πλαστικό. Με το πλαστικό το γενικά παραμένει, έχουμε πρόβλημα, θεωρώ, στον κόσμο. Το οποίο παραμένει για πολλά χρόνια στο περιβάλλον. Πολλά ακριβώς χρόνια. Πόσα ακριβώς χρόνια περίπου γνωρίζουμε? Από 40 μέχρι και πάνω από 100. Εξαρτάται από το είδος του πλαστικού. Όλα δηλαδή αυτά τα self-test που κάνανε με τον κορονοϊό που πετάχτηκαν και όλο αυτό το πλαστικό έχει διαλύσει το περιβάλλον σίγουρα. Αυτό ήταν ένα άλλο θέμα που είχαμε κάποια στιγμή μιλήσει. Είχαμε εκφράσει μια άποψη με κάποιους συνεργάτες, όχι μόνο για το πλαστικό και για το λόγο ότι τα πρώτα self-test ήταν τέτοια που περιείχαν ουσίες με ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρα για το περιβάλλον και το υπόλοιμα, όχι για τον άνθρωπο, έτσι, για το περιβάλλον. Και το υπόλοιμα λοιπόν του τεστ το οποίο πήγαινε στα σκουπίδια εγκυμονούσε επιπλέον κινδύνους. Βέβαια αυτή η ουσία αποσύρθηκε στη συνέχεια, αλλάξανε τα υλικά που χρησιμοποιούσαμε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, παρέμενε όμως ο κίνδυνος για όλα τα υπόλοιπα, για τα πλαστικά και τα λοιπά που αναφέρεται. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένοι κάδοι των συγκεκριμένων υπολοιμάτων ώστε να τα πετάμε εκεί πέρα? Ξέρω εγώ. Δεν βλέπω να έχουμε προλάβει τίποτα να κάνουμε, καμία οργάνωση. Έχετε δίκιο, έτσι είναι και το είχα πει κάποια στιγμή ότι ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι όπως κανονικά πρέπει να γίνονται οι επιστροφές των λιγμένων φαρμάκων σε συγκεκριμένα σημεία, παραδείγματος χάρη στα φαρμακεία, θα μπορούσε να γίνει και αυτό με, με κάποιο τέτοιο ανάλογο τρόπο. Ωραία, θα ρωτήσω κάτι ακόμα. Ακούγεται πάλι, γιατί δεν είμαι ειδικός, ξαναλέω, και θέλω να τονίζω ότι είμαι ακόμα στη θεωρία εφόσον δεν έχω τη γνώση, ότι μέσα από το νερό μπορεί να μεταδίδονται και κάποιοι ιοί. Το πόσιμο νερό αλλά και τα ενθυαλωμένα νερά έχουν περάσει από ειδικές διαδικασίες έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις ιοί που μπορεί να αναπτύσσονται στο νερό, αλλά αυτοί οι ιοί αναπτύσσονται μόνο τοπικά. Δηλαδή δεν θα πάρουμε ιούς από το νερό της βρύσης,
που μας έρχεται έτσι στο σπίτι, ναι. Ενδεχόμενα όμως να αναπτυχθούν τοπικά, παραδείγματος χάρη σε κάποια ξενοδοχεία κτλ. Κάποιοι ειδικοί ιοί όπως η Legionella κτλ. Αυτή όμως είναι έτσι μια άλλη περίπτωση, πολύ πιο θα έλεγα όχι τόσο συχνά παρατηρούμενη. Ωραία. Επειδή εγώ σίγουρα θα συναντηθώ με κάποιον κάτοικο Μελισσοχωρίου Λιτής, εφόσον μένω σε εκείνη την περιοχή Ροκάστρου και ξέρω πόσο ενεργό είναι το πρόβλημα και πόσα χρόνια υπάρχει το πρόβλημα, και θα με ρωτήσει τελικά ο καθηγητής τι ακριβώς σου είπε, τι να κάνουμε, τι να απαντήσω. Καταρχάς... Βάλτε φίλτρα, να... βάλτε φίλτρα. Ναι, ναι. Το πρώτο είναι αυτό. Βάλτε φίλτρα να είστε σίγουροι. Φίλτρα που ειδικά θα χρησιμοποιούνται για την απομάξη των νητρικών. Όχι τίποτα άλλο. Ειδικά για την απομάξη των νητρικών. Συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία με τη ΔΕΙΑ για να παρακολουθούν και να ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα του νερού. Πολλές φορές βγαίνει και καφέ το νερό, αυτό είναι χωμά. Τι ακριβώς είναι? Ναι, αυτό θα έλεγα ότι είναι ακίνδυνο. Δηλαδή το καφέ είναι από μικροσωματίδια που οφείλονται κυρίως στο δίκτυο όταν είναι αυτό παλιό. Και το παρατηρούμε κυρίως όταν γίνονται διακοπές. Όταν ξαναξεκινήσει το νερό, παρασέρει, ας πούμε, παρασέρει κατά κάποιο τρόπο αυτά που υπάρχουν στους σωληνώσεις. Κυρίως όταν έχουμε δίκτυο παλιό. Δεν είναι κάτι που είναι τόσο ανησυχητικό για την υγεία και θα μπορούσε εύκολα να απομακρυνθεί με ένα απλό φίλτρο, ξέρετε, με βαμβάκι που, μπορούμε να, που μπορεί οπότε, να βάλει. Οπότε ένα φίλτρο για νητρικά, ένα φίλτρο για χώμα, ένα φίλτρο για τι άλλο, έχουμε κανένα άλλο φίλτρο? Εντάξει, okay. Θεωρητικά πολλά μπορεί να βρει κανείς. Βέβαια όλα αυτά που λέτε είναι αρμοδιότητα της αντίστοιχης ΔΕΙΑ, έτσι, γιατί ναι, αλλά, είναι υπεύθυνα... παραδίδει το νερό ποιοτικό στους καταναλωτές. Πάρα πολλά χρόνια όμως τώρα τα έξοδα πάνε στον πολίτη και συγκεκριμένα όλοι οι κάτοικοι βάζουν σπίτια τους αυτά τα φίλτρα. Δεν έχει αναλάβει κανένας αυτή την αρμοδιότητα. Έχετε δίκιο. Οι πολίτες λοιπόν αυτό που πολύ απλά μπορεί να ρωτήσουν από τη ΔΕΙΑ, όπως σας είπα, και εμείς ως πολίτες και εσείς ως φορείς που μεταφέρεται τα μηνύματα, έτσι, να ζητήσει την άμεση εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Γιατί όλα αυτά είναι εκεί μέσα. Και η πρόσβαση στην πληροφορία και το ποιοτικό νερό και η πρόσβαση στο δημόσιο νερό προβλέπεται να γίνονται, παραδείγματος χάρη, βρύσεις σε δημόσιους χώρους, έτσι να υπάρχει πρόσβαση στο νερό. Ελεύθερη. Εδώ έχουμε δει τραγικά πράγματα, κύριε Σαμαρά. Στα σχολεία οι βρύσες να πηγαίνουν τα παιδάκια να πίνουν νερό, να μην έχει ενημερώσει κανένας ότι δεν πίνεται αυτό το νερό. Ναι. Μιλάμε, ούτε στην Ουγκάντα δεν συμβαίνουν αυτά, πραγματικά. Έχετε δίκιο, ναι. Έχετε δίκιο. Όπως και να έχει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή για την ιδιωτικοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.